Κύριε Ξένε, είχαμε κάνει μια κουβέντα τις προάλλες για τη σπορά στο Δημοτικό Στάδιο του Αγίου Νικολάου και η σπορά γίνεται ήδη από σήμερα. Ναι, ξεκίνησε σήμερα το πρωί, ήρθε ο εργολάβος, εγκαταστάθηκε, έκανε τις προκαταρχικές ενέργειες και μέχρι το βράδυ, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας υποσχέθηκε ότι θα έχει τελειώσει με τις εργασίες της σποράς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, έτσι ώστε να κερδιθεί χρόνος και να έχουμε το αποτέλεσμα όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες θα μπουν πιο γρήγορα στο γήπεδο, αλλά ταυτόχρονα σημαίνει ότι πρέπει να το προσέξουμε σαν τα μάτια μας τη φορά αυτή. Ναι, είναι σημαντικό αυτό και σας ευχαριστώ που το λέτε εσείς, για να μην τα λέω μόνο εγώ και γίνομαι πάντα εγώ ο κακός. Ένα μήνα περίπου θα πάρει ο χρόνος που χρειάζεται ουσιαστικά ο σπόρος για να αποδώσει και να είναι αυτή η εικόνα που θέλουμε και εμείς και η ομάδα, το σωματείο και όλοι όσοι χρησιμοποιούν τον αθλητικό χώρο. Παρακαλούμε λοιπόν να μην χρησιμοποιηθεί από κανέναν χώρο. Υπάρχει ειδική σήμανση, θα υπάρξει περίφραξη του χώρου με ειδική σήμανση, έτσι ώστε να προστατευτεί και να έχουμε το αποτέλεσμα αυτό που πρέπει εξ ολοκλήρου και να μην έχουμε κάποια αστοχία. Και από τώρα και μετά, ποια είναι η συνέπεια την οποία πρέπει να δείξουν οι υπηρεσίες του Δήμου στη συντήρησή του, ώστε να μην έχουν πάλι τραυματισμούς στο τερέν, κύριε Ξένε? Οι υπηρεσίες του Δήμου πάντα δείχνουν την συνέπεια αυτή που πρέπει και οι ενέργειές τους είναι πάντα οι κατάλληλες, αυτές που χρειάζονται. Το θέμα είναι ότι είναι λίγα τα άτομα, οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται και που προσπαθούν να φέρουν το αποτέλεσμα εκείνο. Γνωρίζω και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν με τη βοήθεια πάντα του εργολάβου και τις συμβουλές του. Πιστεύω ότι έχουμε το αποτέλεσμα που χρειάζεται και εύχομαι να έχουμε το αποτέλεσμα που χρειάζεται.